Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η προεκλογική εκπομπή της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σήμερα από το φιλόξενο χώρο του Δημαρχείου της Θεσσαλονίκης, καθώς λόγω συναυλίας για τη βία κατά των γυναικών μετακομίσαμε από το χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως. Βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία. Μόλις 10 μέρες μας χωρίζουν από τις κάλπες της 18ης Μαΐου. Η Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης από την έναρξη της προεκλογικής περίοδου συμμετέχει στο δημόσιο προεκλογικό διάλογο εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών, φιλοξενώντας τις θέσεις και τις απόψεις όλων των υποψηφίων δημάρχων, όλων των δήμων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αλλά και των υποψηφίων στις περιφερειακές εκλογές για την Κεντρική Μακεδονία. Και απόψε ανοίγουμε τη δημόσια προεκλογική συζήτηση στον Κεντρικό Δήμο της πόλης. Είναι το πρώτο τηλεοπτικό debate των υποψηφίων δημάρχων Θεσσαλονίκης εδώ στη Δημοτική Τηλεόραση, φιλοδοξώντας, και αυτό επαφίεται στην καλή πρόθεση όλων των υποψηφίων, να φιλοξενήσουμε στην TV100 άλλο ένα debate με όλους τους υποψηφίους. Συνολικά 10 είναι οι υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί και έχουν εγκριθεί στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. 9 κύριοι και μία κυρία είναι κοντά μας απόψε για να καταθέσουν τις θέσεις, τις απόψεις τους και κυρίως τις προτάσεις τους για το παρόν και το μέλλον της πόλης. Θα σας τους παρουσιάσω λοιπόν ευθύς αμέσως, αρχίζοντας από τον απερχόμενο δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο με την παράταξη της πρωτοβουλίας, τον κύριο Γιάννη Μπουτάρη. Καλώς ήρθατε, κύριε Μπουτάρη. Η πρωτοβουλία που στηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά, το αναφέρω τη στήριξη των κομμάτων στους υποψήφιους συνδυασμούς για να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές που ενδεχομένως δεν το γνωρίζουν. Κοντά μας επίσης ο υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επικεφαλής του συνδυασμού Εντάξει, ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης, στηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλαφάτη. Καλησπέρα. Κοντά μας ο επίσης υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη, ο κύριος Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μηταφίδη. Καλώς σας βρήκαμε. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης είναι επίσης κοντά μας, της παράταξης που πρόσκειται στο ΚΚΕ, ο κύριος Γιάννης Δελής. Σας καλωσορίζω, κύριε Δελή. Της Λαϊκής Συσπήρωσης. Λαϊκής Συσπήρωσης. Βεβαίως. Ο κύριος Μάκης Στεργίου είναι επίσης κοντά μας, επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών, υποψήφιος δήμαρχος. Καλώς ήρθατε, κύριε Στεργίου. Εντελώς ανεξάρτητος. Ανεξάρτητη από κίνηση. Δεν στηρίζεστε από κόμμα. Εντελώς ανεξάρτητος από οποιοδήποτε κόμμα. Μάλιστα. Κοντά μας επίσης η μοναδική γυναίκα επικεφαλής συνδυασμού σε αυτές τις εκλογές, το Δήμο Θεσσαλονίκης, η κυρία Ελεάνα Ιωαννίδου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Γειτονιές σε Δράση, Οικολογία, Αλληλεγγύη, Πολιτισμός, που στηρίζεται από τους Οικολόγους Πράσινους. Καλώς ήρθατε, κυρία Ιωαννίδου. Γεια σας. Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για την Ανατροπή είναι το όνομα του συνδυασμού, του οποίου ηγείται ο κύριος Γιάννης Κούτρας, υποψήφιος δήμαρχος επίσης κοντά μας απόψε. Καλώς ήρθατε, κύριε Κούτρα. Καλησπέρα. Ο υποψήφιος δήμαρχος, κύριος Γιάννης Κουριανίδης, επικεφαλής της παράταξης Θεσσαλονίκη Πόλη Ελληνική. Καλώς ήρθατε, κύριε Κουριανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Κοντά μας επίσης ο υποψήφιος δήμαρχος, κύριος Γεώργιος Ρακάς, επικεφαλής της παράταξης Μένουμε Θεσσαλονίκη, ούτε φυγή, ούτε υποταγή, πρωτοβουλία των νέων για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρακά. Και ο υποψήφιος δήμαρχος με τους πειρατές στη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Δημήτριος Παπαμιχαήλ. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Παπαμιχαήλ. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε όλους τους υποψηφίους που είναι κοντά μας απόψε, διότι θεωρούμε ιδιαίτερο σημαντικό το ότι παρίσταται απόψε σε αυτήν την τηλεοπτική συζήτηση το σύνολο των υποψηφίων στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά όλους γι' αυτό, διότι έτσι έχουν οι τηλεθεατές την ευκαιρία να ακούσουν τις θέσεις όλων των υποψηφίων. Να σας πω για το τυπικό της διαδικασίας της αποψινής συζήτησης, ότι επιλέξαμε να γίνει μια πιο ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων, χωρίς να πατήσουμε στους αυστηρούς κανόνες και όρους που προβλέπει το τυπικό των τηλεοπτικών debate, του τέστη να έχουν υποψηφίοι 1,5 ή 2 λεπτά στη διάθεσή τους για να απαντούν στο κάθε ερώτημα ή να απαντούν όλοι σε κοινές ερωτήσεις. Θα γίνει μια πιο ελεύθερη συζήτηση και οι υποψήφοι, κυρίες και κύριοι, μπορούν να παρεμβαίνουν ανά πάσα στιγμή αν θέλουν να προσθέσουν κάτι στη συζήτηση, αν θέλουν να επισημάνουν κάτι περισσότερο, πάντα μέσα στα πλαίσια ενός υγιούς τηλεοπτικού διαλόγου που όλοι είμαστε βέβαιοι ότι θέλετε να κάνετε και μπορείτε να κάνετε. Λοιπόν, κοινό το ερώτημα προς όλους τους υποψηφίους, το πρώτο ερώτημα στο αποψινό debate και απλοϊκό θα έλεγα. Γιατί να σας ψηφίσουν οι Θεσσαλονικείς. Κύριε Μπουτάρη, βρίσκεστε 3,5 χρόνια στη διοίκηση του Δήμου. Ζητάτε ανανέωση της θητείας σας. Γιατί να σας ξαναεμπιστευτούν λοιπόν οι Θεσσαλονικείς. Να σας πω, αυτά τα 3,5 χρόνια καταρχήν είναι μια κολοβία, ας πούμε, θητεία σε σχέση με την πενταετή θητεία που προβλέπω Καλλικράτης. Το δεύτερο είναι επειδή μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, θέση με τα μνημόνια, θέση με τις περικοπές του προϋπολογισμού,
θες με διάφορα, είναι η κορφή της κρίσης, ήταν αυτά τα τρία χρόνια. Ξεκινήσαμε ένα σωρό πράγματα, τα οποία μπορούμε να τα πούμε κάποια στιγμή. Θα τα πούμε. Και ζητάω απλώς την εμπιστοσύνη του Θεσσαλονικιού να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Να ολοκληρώσετε το έργο σας δηλαδή, τα όσα δεν κάνατε μέχρι τώρα να τα κάνετε στην επόμενη πενταετία. Μάλιστα. Κύριε Καλαφάτη, γιατί να σας ψηφίσουν οι Θεσσαλονικείς, πού διαφέρει και πού ξεχωρίζει η δική σας αυτοδιοικητική πρόταση εναντί των υπολείπων υποψηφιότητων? Κοιτάξτε, καταρχάς πιστεύω ότι η πόλη αυτή τη στιγμή έχει πολύ λιγότερα από αυτά που αξίζει να έχει. Ακριβώς σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία όπως σε αυτήν στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Μπουτάρης. Αλλά ακριβώς για αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο αποτελεσματική η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής τα τελευταία 3,5 χρόνια. Το γεγονός ότι υπάρχουν δυσκολίες μπροστά μας δεν θα πρέπει να μας κάνει να οπισθοχωρούμε ή να ψάχνουμε δικαιολογίες για το τι δεν κάναμε. Το αντίθετο, θα πρέπει να ενεργοποιεί τα ανακλαστικά μας, να ενεργοποιεί τις όποιες διοικητικές ικανότητες έχουμε για να πάμε καλύτερα. Δηλαδή θεωρείτε ότι θα μπορούσε να γίνει το σύνολο των προεκλογικών εξαγγελέων πράξη από τα όσα μα νιώθω ότι δεν έγινε καν, ούτε καν η αρχή σε όσα ήταν εξαγγελθέντα προεκλογικά. Αυτό με συγχωρείς. Κύριε Δήμαρχε, να πάρουμε μια πρώτη τοποθέτηση από όλους και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Έχουμε άπειρο χρόνο στη διάθεσή μας. Κύριε Μεταφίδη, γιατί να σας... Ναι, απλώς δεν ολοκλήρωσα. Βεβαίως. Επειδή μου θέσατε και δεύτερο ερώτημα κατά τη διάρκεια της πρώτης μου τοποθέτησης. Έτσι λοιπόν εγώ πιστεύω ότι εδώ πέρα χρειάζεται να υπάρχει αποτελεσματικότητα, διοικητική ικανότητα και μια δυναμική η οποία θα πρέπει να δώσει στην πόλη τη δυναμική που πρέπει να έχει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Mm-hmm. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό δεν το είδα ο Θεσσαλονικιός τα τελευταία 3,5 χρόνια. Νιώθω ότι έχω την δυνατότητα και την ικανότητα να το κάνω και καλό και του Θεσσαλονικείς να αξιολογήσει όλους τους υποψηφίους μας με βάση ακριβώς το κριτήριο της αποτελεσματικότητας. Το ποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά. Κύριε Μεταφίδη, γιατί να σας εμπιστευτούν οι Θεσσαλονικοί, εσάς και την παράταξη της Ανοιχτής Πόλης? Νομίζω ότι η πολύχρονη, όχι μόνο ενασχόλησή μας με τα αυτοδιοικητικά, αλλά οι αγώνες και η παρουσία και η δική μου και της παράταξής μου αποτελούν την εγγύηση και θα έλεγα ότι αποτελεί απέτηση των καιρών, των δύσκολων που περνάμε, να υπάρχει μια αυτοδιοικητική αρχή η οποία θα στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, που θα αποτελεί εργαλείο αντίστασης όπως μας κατηγορεί ο Δήμος των πολιτών σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Η παρουσία στα διοικητικά, κύριε Μεταφίδη, σημαίνει αυτομάτως και λύση στα προβλήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης? Δεν σας άκουσα. Η πολύχρονη παρουσία στα αυτοδιοικητικά πράγματα όπως η δική σας εγγυάται αυτομάτως την επίλυση των χρόνων προβλημάτων στο Δήμο? Όχι, συμπλήρωσα όχι μόνο στα αυτοδιοικητικά αλλά και στους κοινωνικούς αγώνες. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή, για να αλλάξει η κατάσταση στην πόλη, για να αποκτήσει φωνή αυτή η πόλη, πρέπει να εμπιστευτεί όχι κάποιους διάτοντες αστέρας που εμφανίζονται παραμονές των εκλογών και εξαφανίζονται την επομένη, αλλά αυτούς που έχουν αποδείξει με την παρουσία τους, τους αγώνες τους και τη συνέπειά τους ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Mm-hmm. Κύριε Δελή, γιατί να εμπιστευτούν οι Θεσσαλονικοί στη λαϊκή συσπήρωση? Για να υψωθούν ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια και από το Δήμο Θεσσαλονίκης ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής και η προηγούμενη θητεία του κ. Μπουτάρη αλλά και οι προηγούμενες αρχές στη Θεσσαλονίκη ήταν ενταγμένες στη λογική, στην πολιτική και στη στρατηγική αυτής της πολιτικής, όπως είναι ενταγμένες με βάση τα όσα άκουσα μέχρι τώρα και με τα προγράμματα που έχουμε διαβάσει των συνυποψηφίων και των τριών προλαλησάντων, από τη στιγμή που και οι τρεις ομνίουν και θεωρούν ότι ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, είναι ο μόνος δρόμος που έχει ο λαός μας. Αυτή η πολιτική θέλουμε να συναντήσει εμπόδια και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, από όποια θέση και αν μας στείλει ο λαός σε αυτό. Μάλιστα. Προφανώς η ταύτιση αυτή, θέλω να πω, γιατί είναι μια ζωντανή συζήτηση, μπορεί να βολεύει το ΚΚΕ, αλλά δεν έχει καμία πραγματικότητα. Και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ελπίδα και για την Ευρώπη και την Ελλάδα που συνοψίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Στεργίου, είπατε σε πρόσφατη συνέντευξή σας ότι δεν κατεβαίνετε στο Δήμο Θεσσαλονίκης αυτές τις εκλογές για να συμπληρώσετε το κάδρο, αλλά για να προσφέρετε τι, γιατί να σας εμπιστευτούν οι Θεσσαλονίκοι? Ακριβώς, κύριε Μουστάκη, εμείς είμαστε εντελώς ανεξάρτητοι, χωρίς καμία εξάρτηση από κανένα κόμμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες της πόλης. Αλλά ήθελα να πω και το άλλο, ότι τώρα τελευταία βλέπουμε ότι είμαστε μέσα σε μια πολύ βαριά οικονομική κρίση. Και οπωσδήποτε η κυβέρνηση, το κράτος, έχει περιορίσει δραστικά τα οικονομικά των Δήμων. Επιπλέον η Θεσσαλονίκη ως συμπρωτεύουσα πρέπει να παίξει έναν κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας.
Και το άλλο είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών αυτή τη στιγμή είναι το οικονομικό. Είναι το οικονομικό πρόβλημα. Εμείς λοιπόν κατεβαίνουμε γιατί. Γιατί λέμε όχι στην ανεργία, όχι στις απολύσεις, όχι στις κατασχέσεις των σπιτιών και καταστημάτων, όχι στα λουκέτα των καταστημάτων. Υπάρχει όχι... κάποιος, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, από τους υπόλοιπους υποψηφίους που θεωρείτε ότι δεν θέλει να υπάρχουν θέσεις εργασίας ή να... Εντάξτε, όχι δεν θέλει. Είναι ότι γιατί, λοιπόν, εσείς οι μνημονιακοί υποψήφοι, επειδή κάνουμε συζήτηση, σας λέω ότι οι μνημονιακοί υποψήφοι, και ξέρετε ποιοι είναι οι μνημονιακοί, είναι αυτοί οι οποίοι υπογράψαν το μνημόνιο και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζονται από το μνημόνιο και είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν το μνημόνιο. Λοιπόν, οι μνημονιακοί υποψήφοι έχουν υπογράψει και είναι υπέρ όλων αυτών για τα οποία εμείς είμαστε εναντίον. Άρα εσείς θα προσπαθήσετε να αλλάξετε αυτή την κατάσταση. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Εμείς λέμε όχι στις τεράστιες προμήθειες, εντός πανεθέσεως μίζες, όχι στην κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, που γίνεται, συνεχίζει να γίνεται, όχι στις τεράστιες χρηματοδοτήσεις των κομμάτων, όχι στις τεράστιες αμοιβές των βουλευτών, και όχι στο πόλεμα των δικών τους ανθρώπων. Τη στιγμή που έξω ο κόσμος υποφέρει. Κατανοητό, κύριε Στεργίου, ευχαριστώ για την πρώτη τοποθέτηση. Κυρία Ιωαννίδου, είστε η μοναδική γυναίκα επικεφαλής συνδυασμού σε αυτές τις εκλογές στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Κατέρχεστε για πρώτη φορά στις εκλογές ως υποψήφια δήμαρχος, διεκδικώντας τι? Διεκδικώντας να δείξουμε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης ότι υπάρχει και ένας διαφορετικός δρόμος. Υπάρχει ο δρόμος της συμμετοχής. Εμείς είμαστε οι γείτονές τους. Όπως και αυτοί, όπως και εσείς, παλεύουμε στην κρίση, σε πολύ αντίξωες συνθήκες, σε μια πόλη που δείχνει να μην έχει χώρο για όλες και όλους. Γι' αυτό είμαστε εδώ και προτείνουμε τη συμμετοχή ως αντιστάθμισμα σε αυτό που μας έρχεται. Γιατί θεωρούμε πως τα συλλογικά αγαθά, ο αέρας, το νερό μας, οι ελεύθεροι χώροι μας, είναι σημαντική και μόνο μέσα από την αλληλεγγύη και τον πολιτισμό θα μπορέσουμε να βρούμε τη λύση στα διέξοδα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κοινωνία. Και γιατί πιστεύουμε πως η πόλη είμαστε εμείς και θέλουμε να φέρουμε τη γειτονιά στην εξουσία, να φέρουμε τη συμμετοχή, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από τη συμμετοχή, μέσα από το διάλογο, τον ουσιαστικό διάλογο, όχι μέσα από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ή από τη δημαγωγία, θα μπορέσουμε να βρούμε τις απαντήσεις. Γειτονιά σε δράση, λοιπόν. Γειτονιά σε δράση. Οικολογία, αλληλεγγύη, πολιτισμό. Κύριε Κούτρα, Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη για την ανατροπή είναι το όνομα του συνδυασμού σας. Ανατροπή γιατί και ως προς τι? Ανατροπή καταρχήν ενάντια στα μνημόνια τα οποία καταδυναστεύουν αυτή τη στιγμή τη ζωή όλων των Θεσσαλονικαίων αλλά και όλων των εργαζόμενων και της νεολαίας αυτής της χώρας. Δεν ζούμε σε μια γυάλα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα προβλήματα τα οποία βιώνει αυτή τη στιγμή ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη έχουν να κάνουν με την κρίση του καπιταλισμού. Η αντικαπιταλιστική αριστερά έκανε την έκπληξη στις προηγούμενες εκλογές και πιστεύουμε ότι αν δυναμώσει αυτή τη στιγμή η αντικαπιταλιστική αριστερά και μπορέσει να έχει παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, θα είναι δύναμη για τους αγώνες της επόμενης περίοδου. Και γιατί ήμασταν πάντα καθαροί ότι οι αγώνες είναι αυτοί που μπορούν να δώσουν τη λύση στα προβλήματα. Δεν πιστεύουμε ότι η λύση μπορεί να έρθει απλά με μια κυβερνητική αλλαγή. Αλλά και γιατί είμαστε η αριστερά που μιλάει για τη ρήξη συνολικά με το σύστημα. Βάζοντας τη διαγραφή του χρέους, την ρήξη με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κρατικοποίηση των τραπεζών και τον εργατικό έλεγχο. Κύριε Κουριανίδη, γιατί αποφασίσατε να διεκδικήσετε τη Δημαρχία της Θεσσαλονίκης για δεύτερη φορά από το 2002? Θεωρώ ότι μετά από 12 περίπου χρόνια συνεχούς ενασχόλησης με τα δημοτικά πράγματα της πόλης μας, ήρθε η ώρα να καταθέσουμε την δική μας πλέον πρόταση, αυτόφωτη πρόταση, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις, μακριά από σκοπιμότητες ίσως κάποιων κεντρικών πολιτικών της κεντρικής πολιτικής κοινής. Θεωρώ ότι η πολιτεία μας μέχρι τώρα έχει αποδείξει στην πράξη ότι κάνουμε τις ρήξεις μας, έχουμε ως στην πρώτη σειρά ενδιαφερόντων μας τον Έλληνα συμπατριώτη μας και για τα δικαιώματα αυτών των συνδημοτών μας, της διπλανής μας πόρτας, έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι είμαστε πάντα, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μάλιστα. Κύριε Ρακά, είστε μια ομάδα νέων ανθρώπων που θέλει να συμμετάσχει στα κοινά της πόλης, που συμμετέχει ήδη στα κοινά της πόλης με το δικό της τρόπο. Τι επιδιώκετε λοιπόν να αλλάξετε στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, γιατί να σας ψηφίσουν οι συμπολίτες μας? Ναι, πήραμε αυτή τη συλλογική απόφαση διότι βλέπουμε ότι η πόλη μας, υπό το βάρος της κυβερνητικής πολιτικής που διαμορφώνεται από τα μνημόνια, υπό το βάρος της δημοτικής πολιτικής
που διαμορφώνεται στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης Συνεργασίας, η πόλη μας πτύνει να καταστεί μια τουριστική αποικία το 2020. Αυτό το γεγονός θα μας διώξει από τον τόπο μας και θέλουμε να προτάξουμε ένα άλλο όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης, πολιτιστικής αναγέννησης και πραγματικής δημοκρατίας των καθημερινών ανθρώπων για να απαντήσουμε σε αυτή την προοπτική που τη θεωρούμε και εφιαλτική και αποτρόπαια. Δεν απευθύνεστε μόνο στους νέους προφανώς, έτσι. Είμαστε νέοι. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει 60% νεανική ανεργία. Mm-hmm. Δεν απευθυνόμαστε μόνο στους νέους, αλλά από μικρό και από τρελό μαθαίνει στην αλήθεια. Μάλιστα. Κύριε Παπαμιχαήλ, τι είναι πειρατές και τι επιδιώκουν για την πόλη της Θεσσαλονίκης? Εξίσου νεανική και η δική σας ομάδα, πρέπει να πω, με μέσο όρο ηλικίας τα 30 χρόνια, όλοι υποψήφοι με την παράταξη των πειρατών στη Θεσσαλονίκη, και εσείς ο νεότερος, έχω την αίσθηση, από τους υποψηφίους δημάρχους, μόλις 28 ετών. Τι επιδιώκετε λοιπόν, γιατί να εμπιστευτούν εσάς οι Θεσσαλονικείς? Πήραμε όλη αυτή την πρωτοβουλία και ξεκινήσαμε ως πειρατές, ως ένα παγκόσμιο κίνημα, να κάνουμε μια προσπάθεια για τη Θεσσαλονίκη, για ακριβώς αυτό το λόγο. Γιατί, ξέρετε, κουραστήκαμε να ακούμε θα και θα. Οι νέοι μπορεί να έχουν 60% ανεργία στη Θεσσαλονίκη, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κάθονται στον καναπέ τους. Έπρεπε να σηκωθούμε από τον καναπέ και έστω να κάνουμε μια προσπάθεια για να ξέρουμε ότι αυτή η γενιά που ξεκινάει τώρα, η γενιά των 20, των 22, έφτασε καιρός να πάρει αποφάσεις. Και πώς εσείς θα κάνετε τους νέους να σηκωθούν από τον καναπέ? Θα σας εξηγήσω ένα απλό πράγμα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος και όλοι όσοι κάθονται εδώ, με εξαίρεση τον κύριο Ρακά, έχουν ένα μέσο όρο ηλικίας αρκετά μεγάλο. Έχουν κάνει μια προσπάθεια και θα συνεχίσουν να κάνουν τις προσπάθειες, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να κοιτάξουν και ένα κλικ πίσω. Θα πρέπει να κοιτάξουν από πού ξεκίνησαν και θα πρέπει να δούνε ότι θα πρέπει να δώσουν δικαίωμα και δυνατότητα κυρίως και στα παιδιά τους να ξεκινήσουν να διοικούν. Θα πρέπει να δώσουν τη δυνατότητα και στον νέο άνθρωπο να πάρει απόφαση. Όπως ο πατέρας και η μάνα σκέφτονται πολλές φορές, αν θα επιτρέψουν στο παιδί τους, ό,τι ηλικίας και αν είναι, να πάρει απόφαση, ήρθε ο καιρός στο παιδί. Ότι υπάρχουν νέοι άνθρωποι σε όλα τα ψηφοδέλτια όλων των υποψηφίων. Μακάρι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, μακάρι αυτούς τους νέους ανθρώπους να τους δώσουν το δικαίωμα και την δυνατότητα οι ίδιοι επικεφαλείς να κάνουν κινήσεις. Γιατί μόνο μέσα από την νεανικότητα θα ξεκινήσουν καινούργια πράγματα. Δεν μπορεί το πρόβατο να το βράψεις κάπως αλλιώς και να το βαφτίσεις κάπως αλλιώς. Εμείς οι πειρατές ξεκινήσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια, όχι μόνο καλώντας τους νέους, αλλά καλώντας όλους όσους πιστεύουν ότι η νεανικότητα μπορεί να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Και δεν έχουμε την αυταπάτη, μόνο αυτό λέω. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι μπορούμε να πάρουμε το Δήμο. Δεν θέλουμε να πάρουμε το Δήμο. Θέλουμε να μας δώσουν τη δυνατότητα στις πρώτες εκλογές την Κυριακή να μπούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να φέρουμε κάτι καινούργιο. Και αν δεν τα καταφέρουμε στο τέλος της πενταετίας, θα έχουμε την ευτυχία, είμαστε όλοι εδώ και με βλέπετε πώς σας το λέω, θα έχουμε την ευτυχία στο τέλος της πενταετίας να πούμε ότι δεν τα καταφέραμε. Μάλιστα. Σαφής η τοποθέτησή σας. Κύριε Μπουτάρη, σε ποια προβλήματα της πόλης θεωρείτε πως μπήκαν οι βάσεις επίλυσής τους αυτά τα 3,5 χρόνια της θητείας σας, και σε ποια πιστεύετε ότι η παρούσα διοίκηση ακόμη χωλαίνει, ακόμη δυσκολεύεται να βρει βηματισμό? Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που εξηγιάνθηκε, μπορώ να πω, και δεν πήγαν προσβάσεις, είναι το οικονομικό. Παράλληλα, ένα Δήμο με πολύ μεγάλα χρέη, τη τάξη των 150 εκατομμυρίων, αυτή τη στιγμή έχουμε εξοφλήσει χρέη τα οποία χρονολογούνταν από το 2006. Έχουμε εξοφλήσει ουσιαστικά 32 εκατομμύρια περίπου όλες τις απολωτριώσεις που τρενέρνανε. Και πιστεύω ότι παρόλες τις μειώσεις του κρατικού, ας πούμε, της κρατικής εισφοράς στο ΚΑΠ, η οποία έφτασε στο 60% σε σχέση με το 2010, και παρόλες τις μειώσεις των προστήμων, διότι μην ξεχνάτε το ότι η Δημοτική Αστυνομία με τα πρόστιμα που έκοβε, όχι επειδή βγαίναμε και κυνηγούσαμε για να γεμίσουμε το ταμείο με πρόστιμα, αλλά είχε έσοδα, εν πάση περιπτώσει. Είχε έσοδα της τάξης των 4 με 5 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά κοπήκανε. Θέλω να πω ότι παρόλη την οικονομική δυσκολία, εκεί πιστεύω ότι βάλαμε όχι απλά μια καλή σειρά, εξοφλώντας τα παλιά, αλλά βάλαμε και μια καλή σειρά και ως προς το λογιστικό σύστημα και το σύστημα παρακολούθησης όλων των αυτών. Δηλαδή, είναι ένας οικονομικά τακτοποιημένος Δήμος αυτή τη στιγμή, λέτε? Ακριβώς. Το δεύτερο που κάναμε και το οποίο. Πρέπει να σε διακόψω. Από ό,τι είδα από τον ισολογισμό, από ό,τι θυμάμαι, οι τακτικές επιχορηγήσεις είναι ύψος κάποιων πολλών δεκάδων εκατομμυρίων του 10 και του 11. Δεν έχει σχέση. 160 εκατομμύρια, νομίζω, 155.
Σταύρο μου, είναι 60% κάτω από αυτό που ήταν. Όχι, επειδή είδα ότι οι τακτικές επιχορηγήσεις είναι πάρα πολλά λεφτά και οι υποχρεώσεις που δόθηκαν 300... προς τους προμηθευτές είναι πάρα πολύ λίγα. Υπήρχε σχετική ανακοίνωση του υποψηφίου Δημοτικού Συμβουλίου της Παραταξής του κ. Μάτη. Ότι έτσι είναι εύκολο να κάνεις, ας πούμε, εξηγήσεις. Ενημερώνω απλώς ότι οι τακτικές επιχορηγήσεις. Γιατί δεν επειδή έχω ακούσει άλλες φορές να κατηγορήσεις και την κυβέρνηση δεν σε βοηθάει. Τι βοηθάει. Μα αφού πήρε 150-160 εκατομμύρια από τακτικές επιχορηγήσεις. Πληρώσαμε την υπεξαίρεση. Έτσι είναι, μην βοηθάει. Τα 7 εκατομμύρια που ήταν τη υπεξαίρεση. Τα πληρώσαμε δύο φορές. Μία που τα πήραν αυτοί που τα πήραν και μία που τα πληρώσαμε στο κράτος. Τι το δέχτηκε, τι να κάνω και με το δεχτώ, κύριε Μηταφίδη. Τι να κάνω, φτάσαμε, τι να κάνω να μην στο στείλαμε στα πόδια. Δεν το κάνω. Στείλωσα τα πόδια. Γιατί έχουμε ξεχωριστεί ενότητα και για τα οικονομικά και για τα ζητήματα τη διαχείριση. Αν πότε τα πληρώναμε, τριαντάφυλλε μου, δεν θα πάρουμε φορολογική ενημερότητα και αυτή η που να πάρουμε φορολογική ενημερότητα δεν θα πάρουμε τίποτα. Ούτε καν κοινοτικά προγράμματα δεν μπορούμε να πάρουμε. Αφού τα ξέρετε τώρα, τι τα λέτε αυτά. Πάντως θέλω να πω ότι δεν αδικήθηκες από την κεντρική κυβέρνηση σε σχέση με τα λεφτά. Αδικήθηκα, 150 τη μία, το 11, το 12, 160, ήταν πολλά τα λεφτά. Σταύρο μου, δεν άκουσες. Δηλαδή, κύριε Καλαφάτη, τι θα πει. 60% κάτω από το 2010. Τι θα πει αυτό. Δεν λέω ότι αδικήθηκα προσωπικά, δεν τα βάλα μαζί μου. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχασε 60% από τις φορές της. Τι πάρα πει αυτό δηλαδή. Ούτε εγώ δεν θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, κύριε Καλαφάτη, ολοκλήρωσε κύριε Μπουταρίκη την τοποθέτηση. Να σας πούμε, να πούμε για την καθαρότητα. Παραλάβαμε 70 κουφάρια αυτοκίνητα, από τα οποία λειτουργούσαν από τα 20 ήταν τύπια σκελετή, τα 50 λειτουργούσαν μια φορά την εβδομάδα, ήταν καμιά δεκαριά τα οποία λειτουργούσαν σωστά. Επισκευάσαμε και τώρα δουλεύουμε μετά από 3 χρόνια ουσιαστικά, 2 χρόνια, 2,5 χρόνια φασαρία, δουλεύουν 50 αυτοκίνητα καλά. Έχουμε περάσει το πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ, και αυτό κράτησε 3 χρόνια και παραλαμβάνουμε τον Ιούνιο μήνα, παραλαμβάνουμε άλλα 70 περίπου αυτοκίνητα, 16 εκατομμύρια εγκεκριμένα από το ΕΣΠΑ. Έχει μια εργασιακή ειρήνη, έχει επέρθει μέσα στην καθαιρότητα και εν πάση περιπτώσει η πόλη δεν είναι βρώμικη. Υπάρχει ένα σύστημα καθαιρότητας. Και να πω και κάτι άλλο, όσο προσβλητικό και να είναι αυτό. Δεν είναι βρώμικη. Δεν είναι βρώμικη. Εγώ πιστεύω ότι η πόλη δεν είναι Ευρώπη. Υπάρχουν αντιρρήσεις και θα συζητήσουμε για τα ζητήματα της καθαριότητας αναλυτικά στη συνέχεια. Δεν είναι όσο βρώμικη ήταν. Και το κυριότερο απ' όλα, καμία αντίρρηση. Και εγώ δεν είμαι Τούρκος. Χριστιανός είμαι, Σταύρο. Μην αρχίσουμε τέτοια. Δεν κάνει. Όχι, μου είπες λοιπόν, κάνει σταυρό σου για αυτό. Ναι, γιατί λες κάνει το σταυρό μου γιατί δεν είναι βρώμικη πόλη. Δεν γυρνάς στην πόλη τότε. Είναι αρκετά ζωηρή η συζήτηση, αλλά θα παρακαλέσω να ολοκληρώσει την τοποθέτηση ο κύριος Μπουτάρης. Και να σου πω και κάτι, να σας πω και το. Και το κυριότερο απ' όλα. 11.000 τόνοι είναι η ανακύκλωση που κάναμε. Το οποίο ξεκίνησε. Λοιπόν, η καθαριότητα έχει μπει σε μια σειρά. Σε τι ποσοστό αυξήθηκε η ανακύκλωση, κύριε Μπουτάρη? Σε τι ποσοστό αυξήθηκε η ανακύκλωση? 11% έχουμε ανακύκλωση τώρα με 15.000 τόνια. Καταμπέρδεψα τα νούμερα. Λοιπόν, η ανακύκλωση είναι ουσιαστικό πράγμα. Εκτός ότι έχουμε την κοινοτική οδηγία, είναι και τεράστια οικονομία και στη λειτουργία της καθαριότητας. Λοιπόν, μπήκανε στη σειρά αυτά τα πράγματα. Δεν λέω ότι τελειώσαμε. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θα έχουμε ποτέ καθαρή πόλη αν δεν συμμετέχει ο πολίτης. Να τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Περπατήστε λοιπόν, λίγο στην παραλία και καθαριότητα. Η οικονομικά και καθαριότητα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε όσα έκανε η διοίκηση τη κατάφερε να κάνει? Όχι μόνο δεν κάναμε τίποτα. Το κυκλοφοριακό δεν μπορέσαμε να βρούμε λύση. Και όποιο έρθει να βρει λύση. Με χαρά του εδώ είναι. Κύριε Μπουτάρη, η νίκη της πρωτοβουλίας στις εκλογές του 2010 θεωρήθηκε από πολλούς η μεγάλη ανατροπή στις δημοτικές εκλογές. Ήταν μια πολυσυλλεκτική παράταξη από τα σπλάχνα της αυτοδιοίκησης, που και τότε όπως και τώρα στηρίχθηκε από κόμματα βέβαια, αλλά δεν αποτελούνταν από αμιγώς κομματικά στελέχη. Κερδίσατε το Δήμο. Θεωρείτε ότι ανταποκριθήκατε επί της ουσίας στις προσδοκίες που καλλιέργησε στους Θεσσαλονικείς ο χαρακτηρισμός της ανατροπής ή περιορίστηκε απλώς το εκλογικό αποτέλεσμα του 2010? Ναι, δεν τελειώσαμε σε αυτό. Κάναμε πράγματα τα οποία γίνανε χωρίς λεφτά και τα οποία φέρανε λεφτά στην πόλη. Και θα αναφέρω μόνο τη λέξη εξωστρέφεια. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με τον τουρισμό. Δεν λέω για τους Ρώσους, τους τουρίστες. Δεν κάναμε σπουδαία πράγματα εκεί. Πήγαμε στη Μόσχα, πήγαμε εδώ, πήγαμε εκεί, κάναμε παρουσιάσεις της πόλης κλπ. Λέω για δύο συγκεκριμένες αγορές που είναι η Τουρκία και το Ισραήλ. Κοιτάξτε να δείτε τα νούμερα. Τι ερχόταν και τι έρχεται. Αυτό δεν κόστησε στο Δήμο τίποτα. Ήταν μια υπέρβαση, τα βάλαμε με το κατεστημένο, το εθνικιστικό κατεστημένο. Αυτό κάναμε. Κύριε... Υπήρχε κανένα εθνικιστικό κατεστημένο στην πόλη και δεν το ξέρω. Υπήρχε, πώς δεν υπήρχε. Δεν το ξέρεις τότε. Κύριε Καλαφατή, από τα πεπραγμένα της διοίκησης,
Ποια θεωρείτε θετικά, πάνω στα οποία θα μπορούσατε να πατήσετε ενδεχομένως για να συνεχίσετε το έργο του προκατόχου σας, και ποια από αυτά θα τα γκρεμίζατε από την πρώτη κιόλας ημέρα? Τι θα έλεγα. Κοιτάξτε, να σας πω. Υπήρχε ένα πνεύμα και νομίζω ότι γι' αυτό υπήρξε και η έγκριση του λαού της Θεσσαλονίκης την προηγούμενη φορά. Αυτό που αναφέρθηκε, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μπουτάλης, το ζήτημα της εξωστρέφειας. Όμως το ζήτημα της εξωστρέφειας, πέρα από το γεγονός του πνεύματος ή του κλίματος ή του να κάνω και πέντε ταξίδια, που καλό είναι να ανοίξω τις πόρτες προς τα έξω, προς τη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλονίκη προς τον κόσμο, αυτό δεν σημαίνει ότι ανοίγει με αυτόν τον τρόπο μονάχα η Θεσσαλονίκη προς τον κόσμο. Αλλά πώς? Θέλει με συγκεκριμένες δράσεις, με συγκεκριμένες δραστηριότητες και κυρίως με το να φέρεις, αν θέλετε, και επενδυτές, να επενδύσεις στην αστική επιχειρηματικότητα, να αξιοποιήσεις τη δημοτική σου περιουσία, να αξιοποιήσεις τα δημοτικά σου κτίρια, παραδείγματος χάρη, να φέρεις εδώ πέρα startups επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις, και να αξιοποιήσεις δημοτικά κτίρια και να παντρέψεις το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, η πολιτική της εξωστρέφειας από τη διοίκηση Μπουτάρη συγκαταλέγεται στα θετικά, αλλά με αστερίσκους, αυτό λέτε. Ακριβώς. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Αυτό το πνεύμα του ανοίγματος της πόλης, φυσικά και ο κοσμοπολιτισμός, κατά την άποψή μου, υπήρχε πάντα. Και υπάρχει το έμψυχο δυναμικό της πόλης, το δημιουργικό δυναμικό της πόλης, και εκεί είναι και πολλές ευκαιρίες. Το πώς μπορεί να αξιοποιήσει, παραδείγματος χάρη, νέα παιδιά. Άκουσα και τους κυρίους και τον κύριο Ρακά και τον επικεφαλής των πειρατών. Και βρίσκω και ενδιαφέρουσες τις ιδέες τους, μπορώ να πω. Μάτως, εντάξει, δεν έχω στείλει τον κύριο Ρακά στους πειρατές, δεν ξέρω. Ο κύριος Παπαμιχαήλ, δεν ξέρω, εδώ είναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, στη Θεσσαλονίκη πάει να εκλεγεί δήμαρχος, όχι στο εξωτερικό. Άρα έχει μία βάση ο λόγος τους για τους νέους ανθρώπους. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θα γκρέμιζα εντελώς θα ήταν κυρίως ο τρόπος της διοίκησης που είναι αναποτελεσματικός. Πιστεύω ότι 3,5 χρόνια είναι πολλά για να μπορείς να πατήσεις πάνω και να πεις: θέλω άλλα 5 χρόνια για να κάνω. Να ολοκληρώσω τι. Δεν βλέπω κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει ουσιαστικά. Το θέμα της καθαριότητας, και κλείνω εδώ, παραδείγματος χάρη, μα τα κουφάρια υπήρχαν και προτού έρθει ο κύριος, αν ήταν κουφάρια, ο κύριος Μπουτάρης. Και η δουλειά, εδώ διαφωνούμε. Ο κύριος Μπουτάρης πιστεύει ότι η πόλη είναι καθαρή. Εγώ λέω ότι είναι πολύ βρώμικη. Με τον ίδιο στόλο ουσιαστικά γινόταν η καλύτερη δουλειά. Και σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, και ο νέος στόλος ουσιαστικά πάλι από την κυβέρνηση χρηματοδοτείται. Δεν είναι χρηματοδοτήτη. Άρα πάλι η κυβέρνηση βοηθάει. Είπατε σε πρόσφατη συνέντευξή σας ότι θα αλλάζατε την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, δηλαδή θα τον ξανακάνετε δρόμο? Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να βγει η απόφαση μετά από μια συγκροτημένη μελέτη που θα λάβει υπόψη και το πώς θα είναι η πόλη μετά από λίγα χρόνια και σε σχέση με, με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Άρα είναι το ζήτημα το οποίο αναφέρεστε, το ανέφερα για να επισημάνω τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις της δημοτικής αρχής. Είναι το καλό της πόλης, εννοείται. Ας μαζευτούμε, να κάνουμε, ας το σκεφτούμε λιγάκι. Τι μας κάνει να κάνουμε μια πεζοδρόμηση εκεί? Ας το κάνουμε πιλωτικά, μωρέ, και θα δούμε. Προτού γίνει συγκροτημένη και σοβαρή δουλειά, δεν λαμβάνονται έτσι οι αποφάσεις. Να πεζοδρομήσουμε εκείνη την περιοχή. Ας μαζευτούμε οι δημοτικοί σύμβουλοι, ας πάρουμε απόφαση δημοτικού συμβουλίου και μετά τα βρίσκουμε μπροστά μας. Είμαστε Έλληνες και έχουμε και ως αγαπημένο σπόρτο να γκρεμίζουμε ότι έχει χτίσει. Ναι, μα δεν γκρεμίζω. Απλώς σας λέω να γίνεται σοβαρή δουλειά. Μην παίρνουμε αποφάσεις στο δημοτικό συμβούλιο, καταρρύπτονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση και μετά επιτιθέμεθα στην αποκεντρωμένη διοίκηση γιατί ενδεχομένως κινείται στα όρια της νομιμότητας. Δεν μας στέλνει πάντα οι άλλοι. Πρέπει να κάνουμε σοβαρή δουλειά εμείς. Εγώ δεν λέω να μην γίνονται παρεμβάσεις φυσικά ή να μην αξιοποιηθεί ο δημόσιος χώρος. Και εγώ είμαι υπέρ της αξιοποίησης του δημόσιου χώρου και μάλιστα προτάσεις μου αφορούν τη δημιουργία επιπρόσθετου δημόσιου χώρου στην παραλία. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνεται με σοβαρή μελέτη και με σοβαρή, αν θέλετε, επεξεργασία των δεδομένων. Που εδώ πέρα βλέπω ότι εδώ και 3,5 χρόνια πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται για το σήμερα και το αύριο της πόλης δεν γίνονται βάσει σοβαρής επεξεργασίας των δεδομένων. Άρα, αλλά γίνεται με πρόχειρο τρόπο. Και μελετών και στο ζήτημα της οδού Αγίας Σοφίας. Θέλω μια σοβαρή μελέτη και σοβαρή συζήτηση και σοβαρή δουλειά πάνω στα ζητήματα αυτά. Κατανοητό, δεν είναι πάνω στο γόνατο. Δεν λαμβάνονται αποφάσεις να πούμε μια δουλειά, να πιούμε ένα καφέ και να πάρουμε και μια απόφαση για το κέντρο της πόλης. Δεν γίνεται έτσι. Αν και προηγήθηκε εκτεταμένη συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβουλίο για το ζήτημα της Αγίας Σοφίας. Κύριε Μεταφίδη, δικές σας προτεραιότητες. Προηγήθηκε, αλλά πώς προηγήθηκε? Εδώ κρύβεται το πραγματικό πρόβλημα της πόλης, το οποίο έχει ξεκινήσει δυστυχώς τα δεκαετία των 90 με ευθύνη και της τοπικής πολιτικής εκπροσώπησης που ανήκε στον πρώην δικοματισμό που είναι υποκατάρρευση σήμερα. Η πόλη έχει υποχωρήσει στο εθνικό εισόδημα, έχει καταστραφεί η βιομηχανική της ενδοχώρα και έχει γίνει μια απέραντη φραπεδούπολη αυτή τη στιγμή, καφεδοφραπεδούπολη. Επομένως, ποιο μέλλον μπορεί να υπάρχει σε μια πόλη
η οποία έχει καταντήσει πια ένα βασίλειο του παρασιτισμού. Και αυτό με ευθύνη των κυβερνήσεων. Αναλαμβάνετε τα ενία του Δήμου στις 26 ναι. Μαΐου. Από πού θα ξεκινήσετε για να αλλάξετε τα κακό κείμενα, κατά την εκτίμησή σας, στην Θεσσαλονίκη? Πρώτα θα στηριχθούμε στους πολίτες αυτής της πόλης. Όχι με τη λογική την προηγούμενη που ακούγαμε, εκλέξτε μας σε εμάς, αναθέστε μας τη δουλειά και εμείς θα την κάνουμε καλύτερα από τους προηγούμενους. Δηλαδή, αυτό το έργο, έχει τελειώσει. Εμείς είμαστε φανατικοί εχθροί του δημαρχοκεντρικού συστήματος. Θέλουμε μια άλλη λειτουργία της πόλης, όπου οι πολίτες θα έχουν αποφασιστικό ρόλο και απλώς θα διαμαρτύρονται από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίζουν τα πράγματα να βαλτώνουν όπως την προηγούμενη περίοδο. Καταρχήν, δεν είναι αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός της αυτοδιοίκησης άλοθη. Είναι ένας βασικός παράγοντας, δεν τον παραγνωρίζουμε, και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καλαφέ, το ρώτησα και προηγουμένως ιδιωτικά, την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα ψηφίσει το περιβόητο αυτό μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 15-18, προβλέπει νέες περικοπές και των κεντρικών αυτοτελών πόρων, από τους οποίους υποχρηματοδοτείται αυτή τη στιγμή η αυτοδιοίκηση, και τη ΣΑΤΑ που αφορά τις επενδύσεις αυτοδιοίκηση, και προσέξτε πάνω απ' όλα, γιατί εδώ μιλάμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, προβλέπεται ότι δεν πρέπει να προσληφθούν υπάλληλοι στους Δήμους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επομένως, πώς θα εξυπηρετηθεί η καθαριότητα και όλα αυτά τα ζητήματα? Την οποία έχουμε προγραμματίσει να την κάνουμε αμέσως μετά στη θεματική ενότητα που αφορά τα οικονομικά των ΟΤΑ. Οπότε τότε θα απαντήσει και ο κ. Καλαφάτη. Δεν παίρνω το βήμα εγώ για να απαντήσω στην επόμενη. Θα απαντήσετε, κύριε Καλαφάτη, στην ενότητα που αφορά τα οικονομικά των ΟΤΑ. Και έβαλε σαν ένα ζήτημα εξ αρχής, ότι αυτή η πόλη δεν έχει φωνή, δεν διεκδικεί. Γιατί έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι τα καλά παιδιά της εξουσίας και μάλιστα σε συνθήκες που μαστίζεται από ανθρωπιστική κρίση. Σήμερα ήμασταν στην υπηρεσία κοινωνικής πολιτικής. Απερίγραπτη κατάσταση υπάρχει αυτή τη στιγμή. Φτώχεια και κακομοιριά υπάρχει στην πόλη, απελπισμένοι άνθρωποι. Και θέλω να σας πω ότι μια δημοτική αρχή δεν ξεκινάει από το δομημένο περιβάλλον. Ξεκινάει πρώτα-πρώτα από τους ανθρώπους που ζουν. Και πρώτα-πρώτα από αυτούς που υποφέρουν. Και πάρτε τον προϋπολογισμό του Δήμου, το φετινό. 371 εκατομμύρια ευρώ. Σε εποχή Ισνών Αγελάδων, μόλις 4,5 και λιγότερο εκατομμύρια διατέθηκαν για την κοινωνική πολιτική. Η κοινωνική πολιτική αυτή τη στιγμή έχει εναποτεθεί στις αγαθοεργίες των Ιδρυμάτων Εφοπλιστών. Αύριο, αν δεν κάνω λάθος, μετά από 3,5 χρόνια και μέσω προεκλογικής περίοδου, εγκαινιάζεται μία δομή ημερήσιας φροντίδας για τους άστεγους. Αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίς και θέλω να κλείσω εδώ. Να θυμίσω, τουλάχιστον όσοι ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχω και τα ντοκουμέντα εδώ, 1,5 μήνα μετά το πρώτο μνημόνιο, 9 Ιουλίου, έφερα τότε επί Δημαρχίας Παπαγεωργόπουλου μία πρόταση από έκτακτα μέτρα ανακούφιση των πολιτών. Λοιπόν, και εισέπραξα μόνο την ψήφο μου και την παγερία διαφορία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα έφερα άλλες 2-3 φορές. Παραδείγματος χάρη, ένα αυτονόητο ζήτημα. Πρέπει οι άνεργοι να κυκλοφορούν με τα επιχορηγούμενα από το κράτος μέσα μεταφοράς δωρεάν? Πρέπει να υπάρχει μια κάρτα και δημοτικής αλληλεγγύης ώστε να μπορούν να συστήνονται αξιοπρεπώς σε αυτή την πόλη? Αυτά ήταν αυτονόητα ζητήματα, να έχουν περίθαλψη. Αυτά τι σημαίνει αυτό? Ότι αλλάζει ο χαρακτήρας. Οι κυβερνώντες άλλαξαν το χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης. Έπρεπε λοιπόν και η αυτοδιοίκηση να αναλάβει ένα διαφορετικό ρόλο και όχι απλώς να είναι ο φτωχός συγγενής, να παραπονιέται λιγάκι προς την κεντρική εξουσία και να εφαρμόζει την πολιτική της. Όπως γίνεται σήμερα. Το να αλλάξει κανείς κάποια πράγματα στην πόλη είναι ζήτημα οπτικής, είναι ζήτημα στρατηγικού σχεδίου, είναι ζήτημα πολιτικών πεπιθήσεων. Είναι ζήτημα πολιτικής, κυρία Μουστάκα. Δεν είναι μόνο θέμα η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει μια δυνατή φωνή. Το ζήτημα είναι στη Θεσσαλονίκη, άρα για ποια πολιτική θα εφαρμοστεί. Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, μια διαφορετική πολιτική από την κεντρική πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Οι Δήμοι με τον Καλλικράτη έγιναν γρανάζια πολύ σημαντικά του κρατικού μηχανισμού. Έχασαν και τα οποιαδήποτε ψήγματα αυτοτέλειας είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Συνεπώς, το να λέμε ότι θα βγάλουμε ένα δήμαρχο που θα φωνάζει,
χωρίς να έχει μια γραμμή αντίθεσης σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική, ριζικής αντίθεσης. Δηλαδή, γιατί φωνάζουν οι δήμαρχοι για το Θεαθήνα, κύριε Δέλη, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και στην ΚΕΔΕ, των περισσότερων οι φωνές είναι υποκριτικές, κυρία Μουστάκα. Εμείς δεν φοβόμαστε να το πούμε. Άκουσα όμως προηγουμένως από τους συνομιλητές και τον κύριο Δήμαρχο εδώ να αναφέρεται και να υπερηφανεύεται και να επιδεικνύει το τρόπαιο της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου. Πρέπει να αναρωτηθούμε πώς άραγε συνέβη αυτό τη στιγμή που αποδεδειγμένα μειώθηκαν κατά 60 και παραπάνω τις 100 οι κρατικές επιχορηγήσεις στο Δήμο. Μήπως έγινε επειδή ο Δήμος μεγάλωσε τα έσοδά του, αύξησε τα έσοδά του από τα πάσης φύσεως δημοτικά τέλη, πρόστιμα για την επαγγελματική στέλη. Υπάρχει μείωση 20% στα δημοτικά τέλη, αν δεν κάνω υπάρχει μείωση, αλλά τα έσοδα, κυρία Μουστάκα, από τα δημοτικά τέλη είναι παρόμοια ή λίγο αυξημένα σε σχέση με τα περσινά, γιατί οι τρεις ζώνες της Θεσσαλονίκης γίνανε δύο. Πρέπει να δούμε εδώ, πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει πια υπηρεσία του Δήμου η οποία να μην λειτουργεί με επιχειρηματικά κριτήρια. Δεν παρέχεται τίποτα δωρεάν πια. Οτιδήποτε ο Δημότης και αν ζητήσει από το Δήμο θα πρέπει να το πληρώσει. Συνεπώς, θα πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει ότι αυτή η οικονομική εξυγίανση βγήκε μέσα από τις τσέπες του, αυτός την πλήρωσε και η αναφορά του κυρίου Δημάρχου θυμίζει πάρα πολύ το πρωτογενές πλεόνασμα της κυβέρνησης. Βεβαίως, δεν είναι, το ζήτημα είναι από αυτή την οικονομική εξυγίανση αυτά τα λαϊκά στρώματα, οι φτωχοί, οι άνεργοι, αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, τι κερδίσανε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μπόρεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, παρά το ότι το προτείναμε εμείς, ακόμα και απειθαρχώντας τις κεντρικές εντολές και στους πάσης φύσεως επιτρόπους, οι άνεργοι και οι άνθρωποι που αποδεδειγμένα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, να μην πληρώνουν δημοτικά τέλη. Το πάλεψε αυτό ο Δήμος. Και όταν λέω το πάλεψε, να το παλέψει μαζί με το λαό, μαζί με το λαϊκό κίνημα, μαζί με τα συνδικάτα, να πάει στην κυβέρνηση. Πάλεψε την κατάργηση των τροφίων για όλα τα παιδιά. Ή να έχουν δικαίωμα όλα τα παιδιά να πηγαίνουν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Mm-hmm. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Συνεπώς και η διοίκηση Μπουτάρη αποτελεί μια φυσική συνέχεια της προηγούμενης διοίκησης ως προς την υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Δεν λέμε ότι είναι η ίδια, έτσι. Και αν θέλετε δεν είναι και καθόλου τιμητικό να συγκρίνεται κανείς με την προηγούμενη διοίκηση. Μάλιστα. Και με την κατάληξή της. Κύριε Στεργίου, εσείς με ποια κριτήρια ιεραρχείτε τις προτεραιότητές σας στο Δήμο Θεσσαλονίκης? Εμείς έχουμε όραμα για την πόλη, αλλά εκείνο που θέλουμε και επιδιώκουμε είναι να αποκτήσουν οι πολίτες όραμα για την πόλη τους. Και βέβαια η αρχή μας είναι ότι οι πολίτες να ζουν από την πόλη και όχι η πόλη από τους πολίτες. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι για μας είναι ότι έχουμε κάνει ένα μηχανισμό συνδίκησης του Δήμου με τους πολίτες. Δηλαδή με επιτροπές πολιτών, ο οποίος είναι ένας μηχανισμός που χρειάζεται χρόνο φυσικά να αναλυθεί, mm-hmm. όπου δεν θα μπορούν να γίνονται καταχρήσεις, δεν θα μπορούν να γίνονται υπεξαιρέσεις, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το σκάνδαλο των εκατομμυρίων που έγινε την προηγούμενη τετραετία. Δηλαδή θα μπορέσουμε να στηρίξουμε οικονομικά τους δημότες, γιατί ο Δήμος μπορεί να έχει πάρα πολλά χρήματα. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, με τη μείωση της πατάλης, των δαπανών, των άσκοπων δαπανών, να μπορέσουμε να μειώσουμε δραστικά τα δημοτικά τέλη. Όπως επίσης και ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι το θέμα το κυκλοφοριακό, η μόλυνση του περιβάλλοντος. Έχουμε κάνει ειδική μελέτη με ειδικούς επιστήμονες. Mm-hmm. Είναι μια πολύ μεγάλη μελέτη την οποία μπορούμε να την εφαρμόσουμε, mm-hmm. αλλά και σε όποιον δήμαρχο εκλεγεί, εμείς θα δώσουμε αυτή τη μελέτη, είτε εμείς είτε οποιοδήποτε άλλος, θα παραδώσουμε αυτή τη μελέτη, η οποία έχει θέματα, δηλαδή έχει μηχανισμούς για τη ρύθμιση του κυκλοφοριακού, μάλιστα. για το θέμα του πρασίνου, για το οξυγόνο δηλαδή mm-hmm. που λείπει από την πόλη, για τη μόλυνση του περιβάλλοντος, για τη στάθμευση, για τους χώρους πάρκινγκ που θα μπορούσαν να υπάρχουν δωρεάν πάρα πολλοί χώροι πάρκινγκ ή να υπάρχει επιδοτούμενο πάρκινγκ. Αλλά επίσης θα ήθελα να πω και το άλλο, ότι επειδή άκουσα ότι κάποιοι είναι οι νέοι και οτιδήποτε άλλο να αναλάβουν την εξουσία, ήδη σε όλα τα ψηφοδέλτια, γιατί έχω μελετήσει τα ψηφοδέλτια όλων των υποψηφίων, υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι με όρεξη για δουλειά,
με οράματα και αυτοί οι νέοι θα μπορούν να προσφέρουν. Μιλάμε για το συνοδέλφο του κ. Μπουτάρη, του κ. Καλαφά, του κ. Δελία, του κ. Μηταφίδη και όλων των υπολείπων. Όλων των υπολείπων. Έχω μελετήσει, έχω δει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι σε πολύ μικρή ηλικία, άνθρωποι δραστήριοι, επαγγελματικά επιτυχημένοι και κυρίως αυτό μετράει. Νέοι οι οποίοι έχουν πετύχει επαγγελματικά σε νεαρή ηλικία είναι σε όλα τα ψηφοδέλτια και αυτοί θα μπορέσουν να δώσουν αυτό, μεγάλη λοιπόν, δύναμη στο Δήμο. Αυτό θετικά αυτού του προεκλογικού αγώνα. Ελπίζουμε να μην περιοριστεί στο προεκλογικό αγώνα. Η Ιταλία νέος είναι και εφαρμόζει μια αντιλαϊκή πολιτική μέχρι τα μπούνια. Λοιπόν, εγώ να προσθέσω και κάτι ακόμα. Δεν λέει από μόνο του κάτι. Ναι, έχει δίκιο ο κύριος Δέλης. Εγώ να προσθέσω και κάτι ακόμα, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη ομάδα των ΠΑΟΚ. Ναι. Έχουμε μια, συμφωνώ και με τον κύριο Καλαφάτη και με τον κύριο Δελή, ότι πραγματικά οι νέοι αυτοί πρέπει να είναι άξιοι, να είναι πετυχημένοι και επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν σε όλα τα ψηφοδέλτια. Ας αφήσουμε λοιπόν τον 39χρονο Ματέο Ρέντσι και ας έρθουμε στην κυρία Ιωαννίδου. Ακριβώς. Όχι, όχι, αν έχετε συγγνώμη ολοκληρώσει να προσθέσω κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη ομάδα, τον ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης και καταγγέλουμε σε όλους τους βουλευτές και υπουργούς ότι πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί και όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι να ενωθούμε για να μην αφανιστεί αυτή η μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ η οποία παίζει και στη Σούπερ Λίγκα. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει δίωξη εναντίον του ΠΑΟΚ και πρέπει εμείς να σώσουμε τον ΠΑΟΚ. Είναι η ομάδα η οποία εκπροσωπεί ουσιαστικά τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, και τη Μακεδονία. Μια πειθαρχική ποινή, ωστόσο, αυτή που επιβλήθηκε στον ΠΑΟΚ, μια αφαίρεση 3 βαθμών από τα play-off αυτού του πρωταθλήματος. Κυρία Ιωαννίδου. Θα διαλύσουν και τον Ηρακλή πριν από λίγους μήνες. Άνοιξε την συζήτηση ο κύριος Τεργίου, έβαλε μέσα και. Συγγνώμη, τον Ηρακλή τον διαλύσανε. Αν θέλετε να εκφράσετε την άποψη για τον Ηρακλή, τον Ηρακλή τον διαλύσανε και ο. Και ο Δήμαρχος, συμφωνέστε με Δήμαρχε. Ναι, συμφωνέστε με Δήμαρχε, αλλά γελούσε για τον Ηρακλή. Και ο Άρης θα μείνει παραπονεμένος αυτή τη συζήτηση. Εγώ το ξέρω μία παραπάνω και δεν διαλύεται. Κύριε επανέλθουμε στα προβλήματα της πόλης. Δεν διαλύεται ο Ηρακλής. Συμφωνέστε. Στα ουσιαστικά το ποδόσφαιρο είναι σημαντικό, αλλά το σημαντικότερο από τα δευτερεύοντα πράγματα της ζωής μας είναι γνωστές και οι οπαδικές μου προτιμήσεις, αλλά καλύτερα ας μην αναφερθούμε σε αυτή την κουβέντα εδώ, γιατί είναι προσβολή για τους πολίτες που πεινάνε, που υποφέρουν. Αυτή τη στιγμή να μπαίνει σε μία κουβέντα ένα γεγονός. Το οποίο δυστυχώς είναι από τα πιο βρώμικα. Αφήνουμε λοιπόν στην άκρη την κουβέντα αυτή. Ας απαντήσουν οι αρμόδιοι επί των αθλητικών. Εδώ φιλοξενούμε τους υποψηφίους δημάρχους και θέλουμε, κυρία Ιωαννίδου, την τοποθέτησή σας για το αν πιστεύετε ότι η παρούσα διοίκηση, η διοίκηση Μπουτάρη, έκανε κάποιες αλλαγές στην πόλη που θεωρείτε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τι θα αλλάζατε εσείς, τι θα αλλάζατε σε αυτή την πόλη. Καταρχάς, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει σωστά βήματα προς μια κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το καθεστώς Παπαγεωργόπουλου. Ήταν για μας τους Θεσσαλονικείς ένα πραγματικά μαύρο καθεστώς, όπου ουσιαστικά συμφωνώ ότι τα κοινωνικά δικαιώματα ήταν υποδιωγμών. Ως ένα σημείο και υπήρξαν σοβαρά βήματα ως προς την κοινωνική δικαιοσύνη, την αναγνώριση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Από εκεί και έπειτα όμως, όσον αφορά στην ποιότητα ζωή μας, η οποία αυτή τη στιγμή εξαιτίας της κρίσης, των μνημονίων και όλης αυτής της κατάστασης της περιραίουσας υφίστανται μια δρυμία επίθεση. Πρώτα-πρώτα ας μιλήσουμε για το νερό μας. Ένας από τους βασικούς λόγους που εμείς είμαστε παρόντες σε αυτήν την εκλογική διαδικασία είναι το διακύβευμα σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Και βρισκόμαστε εδώ για να επενθυμίζουμε σε όλους τους πολίτες, σε όσους απευθυνόμαστε, ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε. Αυτό που γίνεται με το δημοψήφισμα αυτές τις μέρες που θα γίνει στις εκλογές, ουσιαστικά είναι ο μεγαλύτερος μαζικός πολιτικός ακτιβισμός, ο οποίος έχει αγκαλιαστεί από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και αυτό είναι μια πρώτη νίκη των κινημάτων, της πρωτοβουλίας. Υπάρχουν δυσκολίες στη διεξαγωγή του, όπως γνωρίζετε. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες, γιατί υπάρχει ανάγκη ενεργοποίηση των πολιτών. Mm-hmm. Γι' αυτό τον λόγο είμαστε κι εμείς παρόντες, για να ζητήσουμε από τους πολίτες να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, να πάρουμε το νερό στα χέρια μας, να ψηφίσουμε και να διεκδικήσουμε συγχρόνως και δημοκρατία και δικαιοσύνη για τις επόμενες γενιές. Γιατί το νερό δεν ανήκει σε εμάς, δεν μπορεί να ανήκει σε κανέναν, γιατί ανήκει στα παιδιά μας. Αυτό. Επιπλέον, όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι ίσως η ναυαρχίδα, ίσως το πιο επίγον που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν άλλα όμως τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Η ποιότητα ζωής μας εξαρτάται πολύ από το κυκλοφοριακό, από τον τρόπο με τον οποίο μετακινούμαστε στην πόλη. Και βλέπουμε ότι η μετακίνηση στην πόλη είναι πλέον για λίγους. Θα καταγραφούν οι απόψεις σας και στη συνέχεια της τηλεοπτικής. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά. Και επειδή έχει να κάνει, η πόλη μας έχει να κάνει και με την καθαριότητα, θέλουμε να έχουμε μια καθαρή πόλη.
πόλη. Mm-hmm. Δυστυχώς εμείς πίσω από τους αριθμούς δεν βλέπουμε αυτό που θέλει να μας δείξει η διοίκηση. Εμείς βλέπουμε διαφορετικό πράγμα, διαφορετική αντανάκλαση στη ζωή μας. Η εικονική πραγματικότητα που μας παρουσιάζεται δυστυχώς δεν μας αγγίζει, ίσα ίσα μας ανησυχεί. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε παρόντες για να βρούμε ξανά την ουσία της καθημερινότητας μέσα στην πόλη. Και θα κλείσω λέγοντας ότι τώρα που είμαστε πιο φτωχοί, τώρα είναι που έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη τα συλλογικά αγαθά. Να υπάρχει σε αυτήν τη χώρα, σε αυτήν την πόλη αλληλεγγύη, είναι κάτι που περνάει και από το χέρι μας, αλλά είναι και κάτι που χρειάζεται πολύ το Δήμο, που είναι η μονάδα εξουσίας που είναι πολύ πιο κοντά στον πολίτη. Mm-hmm. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι η αυτοργάνωση, ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει μέσα από την αυτοργάνωση στο να προστατευθούν τα συλλογικά αγαθά που φύγονται από κεντρικές πολιτικές. Κύριε Κούτρα, η δική σας αυτοδιοικητική πρόταση ποια είναι? Αν αφήσουμε δηλαδή στην άκρη τις επιταγές των κομμάτων, τα όλα όσα πρεσβεύουν τα κόμματα και οι εκπρόσωποι τους αυτοδιοικητικά, ποια είναι τα ζητήματα που θεωρείτε ότι είναι άμεσης προτεραιότητας στην παρούσα φάση για την πόλη της Θεσσαλονίκης? Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε από την αφετηρία ότι τα αυτοδιοικητικά ζητήματα, όπως είπα και πριν, δεν είναι ξεκομμένα από τα συνολικά ζητήματα. Και τι εννοώ? Το ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της ανεργίας είναι ένα πράγμα στο οποίο ο Δήμος μπορεί να κάνει πράγματα. Παρόλα αυτά, δεν αφορά μόνο το Δήμο Θεσσαλονίκης. Διότι το μεγάλο ζήτημα που πρέπει να απαντήσει η κάθε δημοτική αρχή σε αυτή την περίοδο είναι το από πού θα βρεθούν οι πόροι. Το αν υπάρχουν λεφτά, για να το πούμε με διαφορετικό τρόπο, για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν τι? Οι ανθρώπινες ανάγκες. Για μας, το πρώτο και το βασικό πρόβλημα που βιώνει αυτή τη στιγμή ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη είναι το ζήτημα της ανεργίας. Απέναντι στην ανεργία, το αίτημα το οποίο βάζουμε και είναι αίτημα του κινήματος και όλων των ανθρώπων που πάλεψαν ένα προηγούμενο διάστημα, είναι επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων. Αυτό που βλέπουμε με τον Καλλικράτη όλα τα τελευταία χρόνια είναι απολύσεις. Ήδη στη λίστα της διαθεσιμότητας που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουμε και εργαζόμενους στους Δήμους. Ναι. Ήδη η αξιολόγηση είναι ένα θυμό. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος? Να κάνει αυτό που είπα, επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων. Μπορεί. Προφανώς μπορεί να το κάνει αν συγκρουστεί με όλη αυτή την πολιτική. Ναι, ένας δήμαρχος ο οποίος θα λειτουργήσει μέσα στο πλαίσιο του Καλλικράτη με τους πόρους οι οποίοι πραγματικά έχουν συρρυκνωθεί αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί. Αυτό που θα κάνει θα διαχειριστεί τη φτώχεια. Θα διαχειριστεί μια κατάσταση η οποία, με την οποία εμείς δεν έχουμε την αυταπάτη ότι πρόκειται να αλλάξει η ζωή των απλών ανθρώπων γύρω μας. Άρα, μπορεί να κάνει ο Δήμος πράγματα. Μπορεί, για παράδειγμα, σε σχέση με το κυκλοφοριακό, να γίνουν τα μεγάλα έργα, τα μέσα σταθερής τροχιάς. Είναι πολιτικές οι οποίες μπορεί να κάνει. Έχουν να κάνουν με την εξέβρεση των πόρων. Αυτό το πράγμα έχει να κάνει προφανώς με το συνολικότερο, το γεγονός ότι τα χρήματα υπάρχουν, διαγραφή των χρεών του Δήμου. Όπως και διαγραφή συνολικά του χρέους είναι ένα αίτημα. Εμείς μιλάμε για κατάργηση του Καλλικράτη. Και όχι μόνο αυτό. Το να φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι. Το να φορολογηθούν αυτοί οι οποίοι απομισούν όλα αυτά τα χρόνια, οι μεγαλοεργολάβοι οι οποίοι παίρνουν τις επιχορηγήσεις και δεν τελειώνουν τα έργα και συνεχώς εκβιάζουν, πρέπει να μπει ένα χέρι εκεί πέρα. Όταν μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανατροπής, μιλάμε για ρήξη με αυτό το οποίο είναι ο καπιταλισμός σήμερα. Μάλιστα. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούν να το υλοποιήσουν οι εργαζόμενοι. Εμείς, στη δικιά μας τη μεριά, αυτό λέμε. Θα είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων για να μπορούμε να έχουμε υπηρεσίες. Και αυτό είναι ένα πράγμα πολύ βασικό. Το κοινωνικό κράτος δεν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Όλα τα παιδιά δικαιούνται να πάνε στους παιδικούς σταθμούς. Άρα πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Άρα πρέπει να λειτουργήσουν. Είναι θέμα επιλογής. Οι ανάγκες μας. Αυτές λαμβάνονται σε χρέος πολιτικό επίπεδο. Όχι, και οι Δήμοι παίζουν ρόλο. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι ένας Δήμος από μόνος του. Γι' αυτό μιλάμε ότι η μάχη στο Δήμο Θεσσαλονίκης και η μάχη συνολικά του τι θα γίνει σε αυτές τις εκλογές έχει να κάνει με τη συνολικότερη μάχη που δίνει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι η μοναδική λύση προς τα συμφέροντα των απλών εργαζόμενων. Κύριε Κουριανίδη, αν σας ζητούσα να μου πείτε δύο έργα στα οποία θα προχωρούσατε σε περίπτωση που αναλάβετε τα ενία του Δήμου, ποια θα ήταν αυτά? Βεβαίως. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ, κυρία Μουστάκα, ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν είναι ένας απλός μικρός Δήμος μιας κάποιας επαρχιακής πόλης. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος και ίσως ο σημαντικότερος Δήμος της χώρας, αν το δει κανείς από γεωπολιτικής ή γεωστατικής απόψεως. Επομένως, τέτοια ζητήματα όπως ετέθησαν καθαριότητα και διάφορα άλλα, ακόμη και αυτό που πολύ ορθώς ετέθη προηγουμένως για τη διαγραφή των χρεών, δεν είναι δυνατόν ένας απλός πολίτης να μπορεί να πάει και να διεκδικήσει
με τον νόμο Κατσέλη λόγου χάρη το δίκιο του απέναντι σε τράπεζες και να μην μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, να το διεκδικήσει αυτό το πράγμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα πρέπει, ένας περίκλειστος Δήμος να τονίσουμε εδώ, ο οποίος συνορεύει με πολλούς άλλους όμορους Δήμους και αποτελούν το μεγάλο πολυδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία ώστε να αναπτυχθεί, θα το κάνουμε εμείς αυτό, μας δοθεί η ευκαιρία, ένα διαδημοτικό όργανο, η Διαδημοτική Θεσσαλονίκη, η οποία θα διεκδικήσει εν τη πράξη όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Τα θέματα αυτά δεν λύνονται με ημίμετρα. Τα ημίμετρα απλά ανακουφίζουν κάποιες καταστάσεις, όπως πολύ εύστοχα διάβασα, θα τα πει καλύτερα ίσως και ο Μιχαήλ στο πρόγραμμά του για τις θέσεις πάρκινγκ στο λιμάνι και αλλού. Αυτά είναι ημίμετρα προσωρινών λύσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από μια διαδημοτική συνεργασία θα μπορέσουμε να πάμε σε λύσεις πραγματικά ουσίας όλων αυτών των προβλημάτων. Αυτά, τέτοιου είδους θεσμικές παρεμβάσεις, δεν είδα να κάνει η επερχόμενη διοίκηση του κ. Μπουτάρη. Έκανε άλλου είδους θεσμικές δράσεις μέσα στην πόλη, όπως λόγου χάρη η δημιουργία ενός κέντρου υποτίθεται αλληλεγγύης, ενός οικονομικού εγκληματία, όπως είναι ο κ. Σόρος, έτσι, και άλλου είδους παρεμβάσεις, όπως να δώσουμε το κέντρο, σε τι αναφέρεστε? Μιλάω για το κέντρο αλληλεγγύης που έχει ιδρυθεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης και τον γενίωσε ο κύριος Δήμαρχος του κυρίου Σόρος, το κέντρο αλληλεγγύης. Και μάλιστα είπε και σε εκείνη τη συνέντευξή του ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποτελεί το σημαντικότερο συνεργάτη του Ιδρύματος Σόρος μέσα στην πόλη μας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει κάνει ο κύριος Σόρος και ποιες είναι οι θέσεις του επί του Μακεδονικού. Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός τούτου όμως, αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις έχουν να κάνουν και με επικίνδυνα θέματα που αφορούν ακόμα και την εξωτερική μας πολιτική. Το να δώσει λόγου χάρη σε χρήση ένα τζαμί, το πρώην αρχαιολογικό μουσείο, σε χρήση για τζαμί, και να ζητάς γι' αυτό την έγκριση ενός ανθρώπου που δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Άλλο θέλω να πω. Ακούστε με, είστε συνήγορος του κ. Μπουτάρη? Όχι, δεν είμαι συνήγορος του κ. Μπουτάρη. Είμαι με όλους με τους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα να ασκούν τις θρησκευτικές τους ελευθερίες. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κ. Ισλαμοφοβία αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη. Μετανάστες είναι το μεγάλο χτύπημα. Φυσικά και έχουν κάθε δικαίωμα να χτίσουν το τζαμί τους οι ίδιοι με δικά τους χρήματα. Και να ανατρέπουν εκεί τον ανθρώπου που πιστεύουν. Δίνεται ωστόσο σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές έναν εθνικιστικό τόνο. Θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε, αλλά να απαντήσετε και επ' αυτού του ερωτήματος. Δίνεται έναν εθνικιστικό τόνο σε αυτές τις εκλογές. Βεβαίως, δεν τα εθνικά ζητήματα είναι αρκετά ωστόσο για να εκλέξουν δήμαρχο. Συγγνώμη, τα εθνικά ζητήματα είναι αρκετά για να εκλέξουν δήμαρχο. Βεβαίως και είναι. Βεβαίως και είναι. Και πρέπει να είναι. Μα φυσικά. Μα τι υπερασπιζόμαστε? Αυτό ανοίγει το δρόμο. Εδώ υπερασπιζόμαστε τη Χρυσή Αυγή. Αυτό ανοίγει το δρόμο. Ναι, υπάρχουν και οι φασίστες με τα γραμμάτια. Τι να κάνουμε τώρα? Τη Χρυσή Αυγή. Συγγνώμη, αλλά. Εδώ που τη φέρανε οι αποκλεισμοί. Όπως και σήμερα είναι αποκλεισμένοι από αυτό το πάνελ. Ήταν 11 συνδυασμοί, κυρία Μουστάκα, οι οποίοι εξέλεγαν. Κάθε άλλο. Λοιπόν, κάθε άλλο. Κατάκτηση του κινήματος είναι. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι εδώ σήμερα. Οι αποκλεισμοί. Την ναζιστική εκδοχή του εθνικισμού. Τα κόμματα σαν και εσάς την φέρανε. Την ανέδειξαν οι αποκλεισμοί. Και η πολιτική των κυβερνήσεων και η ρατσιστική πολιτική της Ευρώπης Φρούριου, που δολοφόνησε 22 μετανάστες χτες στη Σάμο. Τέτοια εγκλήματα κάνει ο καπιταλισμός και ανοίγει τα δρόμια. Εγώ απλώς, κύριε Κουριανίδη, θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε, να επισημάνω απλώς ότι δεν ήταν απλώς η βούληση της Δημοτικής Τηλεόρασης να μην παρίσταται απόψε εδώ εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής. Είναι και οι νομικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και κάνουν τα ίδια λάθη. Αυτοί οι οποίοι εξέθρεψαν τέτοια φαινόμενα με τον αποκλεισμό τους από το δημόσιο διάλογο, ναι, εξακολουθούν και κάνουν τα ίδια λάθη. Απλώς να σημειώσω ότι εκκρεμεί ακόμη και η συμμετοχή του κυρίου Ματεόπουλου σε αυτές τις εκλογές από τον Άριο Πάγο. Και δυστυχώς θα θερήσουν ανεμοστρόβιλους. Κύριε Ρακά, πάμε γρήγορα, πρέπει να τρέξουμε, πρέπει να. Να οδηγήσετε τον πατριωτικό λόγο, εσείς και όλοι όσοι συμπεριφέρονται έτσι. Κύριε Κουριανίδη, εγώ υπερασπίζομαι. Κύριε Κουριανίδη, παρακαλώ πολύ να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Μιλάτε όλοι μαζί και δεν ακούγεστε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρακά, οι δικές σας προτεραιότητες, οι δικοί σας βασικοί άξονες της πολιτικής που θέλετε να ακολουθήσετε. Κοιτάξτε, και με αυτά που λέγθηκαν και προηγουμένως, πιστεύουμε ότι με βάση την ιστορία αυτής της πόλης και με βάση τις παραγωγικές δυνατότητες, δεν είναι δυνατόν όταν μιλάμε για οικονομία να μιλάμε μόνο για τουρισμό. Άλλο ο επικεφαλής του ΕΟΤ, άλλο ο Δήμαρχος. Έχει διαφορά. Mm-hmm. Και επειδή λέμε ότι είμαστε και κοσμοπολίτες, ας δούμε ποια πόλη στηρίζεται μόνο από τον τουρισμό, ποιες πόλεις στον πλανήτη. Είναι η Τιχουάνα, που δεν είναι μια πόλη η οποία είναι καλόφημη, αν θέλετε. Είναι η πόλη στην Ταϊλάνδη. Έτσι. Αυτό ιδιαίτερα για τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων εδώ. Θα μπορούσε ο Δήμος να πει: εγώ παίρνω την πρωτοβουλία για ένα νέο αναπτυξιακό πλάνο για αυτή την πόλη, να διασυνδέσω, να παράγω πρωτότυπη έρευνα σε συνεργασία με το φορέα του Πανεπιστημίου για να ανασυστήσω τη Σύνδο. Ένα.
να ανασυστήσω. Φαντάζομαι ωστόσο θα έχετε ακούσει τα όσα έχει επισημάνει ο κ. Μπουτάρης για την άμεση ανάγκη διασύνδεσης των πανεπιστημίων της πόλης με άλλο την παραγωγική διαδικασία της πόλης. Και άλλο είναι να συνδέω την οικονομία συγκεκριμένες λύσεις και προτάσεις με τον τουρισμό, διότι κινδυνεύουμε. Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που θα μας μεταβάλει εδώ σε πόλη των Καρσονιών και θα διώξει την πλειοψηφία των νέων ανθρώπων. Δηλαδή, είναι άλλο να μιλάμε. Συγγνώμη, δεν είναι καλό να έχει τουριστικό ρεύμα στη Θεσσαλονίκη. Είναι άλλο να μιλάμε για μια πόλη η οποία είναι ελκυστική, διότι έχει ένα υψηλό πολιτιστικό επίπεδο. Mm-hmm. Παράγει κατά κεφαλή πολιτισμό, διότι είναι άλλο να διοργανώνει θεάματα και άλλο να παράγει πολιτισμό. Mm-hmm. Το δεύτερο μπορεί να διοργανώνει θεάματα, μπορεί να το κάνουν όλοι, να παράγουν πολιτισμό λίγοι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να είναι κέντρο της Ανατολικής Ευρώπης, κέντρο των Βαλκανίων. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου αυτή τη στιγμή είναι ο φτωχός συγγενής όλων των διεθνών διοργανώσεων. Γιατί? Διότι δεν έχει χαρακτήρα. Πώς θα μπορούσε να έχει χαρακτήρα, αν γινόταν εκτός από τα χρήματα, που φυσικά είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να συγκρουστούμε με τις πολιτικές των μνημονίων, και εγώ συμφωνώ με την καταγγελία κτλ. Αν γινόταν το παράθυρο των Βαλκανίων, της πολιτιστικής παραγωγής των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης στον πλανήτη, θα ήταν μια διοργάνωση σαν τη Μόστρα. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να διαθέτεις όραμα. Και το όραμα είναι συγκεκριμένο. Δηλαδή, και θα πω και κάτι τελευταίο. Έχουμε την πατρίδα του Αριστοτέλη. Έτσι. Τα στάγια. Τα στάγια της Χαλκιδικής. Τη βιάζουμε με το χρυσό και τη λαιλατούμε. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα τρίγωνο, κέντρο μελετών της αρχαίας φιλοσοφίας, πανεπιστημιακό εκεί, εδώ. Κέντρο νεοελληνικών σπουδών, διότι έχουμε να κάνουμε με τη Θεσσαλονίκη των ποιητών, των τραγουδοποιών, όλα αυτά. Κέντρο βυζαντινών σπουδών παγκόσμιο. Είναι η Βενετία αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι η Βενετία αυτή τη στιγμή. Ξέρετε τι σημαίνει να είναι η Θεσσαλονίκη, ότι μας ανοίγει σε μια πνευματική ενότητα με τα Βαλκάνια, με την Ανατολική Ευρώπη. Εμείς έτσι θα γίνουμε διεθνείς, ως στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής συνεργασίας μεταξύ όλων αυτών των λαών. Mm-hmm. Όταν πάμε να μαϊμουδήσουμε τους Δυτικούς, η Θεσσαλονίκη θα είναι ο φτωχός συγγενής, ενώ θα μπορούσε να είναι η Φλωρεντία της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Θα γίνει μια τουριστική απικία το 2020 και αυτό είναι εγκληματικό. Και μαζί με αυτό πηγαίνουν όλα τα άλλα, διότι, συγγνώμη και θα τελειώσω, είναι αλήθεια ότι και λόγω των μνημονίων, και λόγω της επιβολής που ασκούν οι ξένοι δανειστές και λόγω των επιλογών των δικών μας αρχουσών τάξεων, έτσι, υπάρχει μια απομείωση της εθνικής μας κυριαρχίας μετά το 2009. Εδώ υπάρχει ελληνογερμανική συνέλευση συνεργασίας που έχει υπογραφεί από την ελληνική κυβέρνηση και ο κύριος Φούχτελ έχει λόγο. Όταν αντιλαμβάνομαι, την έχετε βάλει στο στόχαστρο την ελληνογερμανική συνεργασία. Αν θα προωθήσει την καύση εδώ, τι θα ιδιωτικοποιηθεί και τι όχι. Έτσι, ο Δήμαρχος συνεργάζεται με τον κύριο Φούχτελ. Δεύτερον, μας λέει για τους Τούρκους τουρίστες. Οι Τούρκοι όμως συστηματικά χρησιμοποιούν τον τουρισμό για να κάνουν εξωτερική πολιτική και το κάνουν και εδώ. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να υπάρχει εδώ ελληνοτουρκική συνάντηση επιχειρηματιών μια μέρα και την επόμενη μέρα να πηγαίνει ο Δήμαρχος να λέει: είμαι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, αλλά να συνδέσω το λιμάνι με τη Σμύρνη, ενώ δεν είναι συνδεδεμένο με τη Μυτιλίνη. Αυτά είναι μεγάλα συμφέροντα. Δεν προσβίδω αυτό που είπα. Είναι άλλο εθνικισμός και άλλο πατριωτισμός. Mm-hmm. Το πρόβλημά μου είναι ότι το όραμα, διότι είναι αλήθεια, ο Δήμαρχος είναι ο μόνος που διαθέτει όραμα για το τι θα γίνει η Θεσσαλονίκη το 2020. Άλλον εγώ να συγκρούμε κάθετα. Και αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Σου λέει: εγώ θέλω να κάνω 1, 2, 3, 4. Συγκρούμε κάθετα με αυτά, διότι αυτό που πρέπει να αναδείξουμε είναι οι πραγματικές δυνατότητες της πόλης με όρους εθνικής ανεξαρτησίας, κοινωνικής δικαιοσύνης, άμεσης δημοκρατίας και σεβασμού στο περιβάλλον. Μάλιστα. Κατανοητό και καλοδεχούμενες όλες οι απόψεις, ειδικά όταν προέρχονται από νέους ανθρώπους όπως εσείς. Θα σας δώσω το χρόνο στη συνέχεια και να σχολιάσετε και στον κύριο Μπουτάρη να απαντήσει. Κύριε Παπαμιχαήλ. Θέλετε κάτι συγκεκριμένο? Η δική σας προτεραιότητα, να υποθέσουμε ότι θα είναι ως νέος άνθρωπος, που εκπροσωπείτε τους νέους ανθρώπους αυτής της πόλης, η δημιουργία θέσεων εργασίας στην πόλη, οι προσπάθειες, οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες από πλευρά σας και από πλευρά όλων των δημοτικών παρατάξεων, για να μπορέσουν οι νέοι να παραμείνουν στην πόλη μας και να τους δοθούν πραγματικές ευκαιρίες να δημιουργήσουν στην πόλη αυτή. Όσο σκληρό και αν σας ακουστεί, πιστέψτε με, δεν είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να κάνουμε έργα μέσα σε μία μέρα. Οι πειρατές δημιουργήθηκαν και υπάρχουν εδώ γιατί είναι ένα βοηθητικό εργαλείο σε όλους όσους κάθονται εδώ, σε αυτό το πάνελ και όλους όσους είναι σπίτι. Εγώ, για παράδειγμα, αν καθόμουν αυτή τη στιγμή στο σπίτι, θα είχα αλλάξει εδώ και ώρα το κανάλι. Ξέρετε γιατί? Γιατί μισή ώρα τώρα μιλάμε και λέμε μόνο θεωρίες. Ακούστε, εγώ δεν θα σας φάω πολύ το χρόνο και θα σας πω τρία μόνο απλά πράγματα. Οι πειρατές, αν καταφέρουν να μπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, με μία δημοτική έδρα,
Την επόμενη μέρα θα επιφέρουν τρεις πολύ απλές καθημερινές αλλαγές για την κατηγορία των ανθρώπων που εκπροσωπούμε και θα επιφέρουν στον Δήμο, στα ταμεία του, μέσα στο πρώτο έτος 300.000 ευρώ. 300.000 ευρώ. Και σας το λέω εδώ επίσημα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει 2.000 υπολογιστές. Συν 500 έξτρα υπολογιστές που χαρακτηρίζονται σερβερ. Αν αυτοί οι υπολογιστές όλοι χρησιμοποιούν από ένα πληρωμένο πρόγραμμα, ας πούμε τα Windows, αν αυτά τα προγράμματα αντικατασταθούν, το πρώτο έτος οι άδειές τους είναι 2.500 υπολογιστές. Επί 75 ευρώ η άδεια, ξέρετε πόσο κάνει? Απλά μαθηματικά, 150.000 ευρώ. Αντικαθιστούμε με ελεύθερα προγράμματα τα οποία έχουν την ίδια ασφάλεια και στο πρώτο έτος κερδίζουμε 150.000 ευρώ. Θα συμφωνείτε ότι τα 150.000 ευρώ και τα 300.000 ευρώ δεν σώζουν το Δήμο? Σαφέστατα, αλλά ακούστε πόσο απλό είναι το πράγμα. Εγώ σας κάνω μια πρόταση, την οποία μπορούμε πολύ εύκολα αύριο να την επιβεβαιώσουμε ότι συμβαίνει. Όπως και αυτοί οι 2.500 υπολογιστές που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή στον Δήμο οι υπαλλήλοι, θα μπορούσαν να τρέχουν ένα πολύ απλό πρόγραμμα, το οποίο είναι το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Διακίνησης Ηλεκτρονικών Νομισμάτων, το οποίο θα αποφέρει μηνιαίο ο κάθε υπολογιστής 2 με 3 ευρώ κέρδος χωρίς να κάνει τίποτα παραπάνω από το απλά να ανοίγει ο υπολογιστής. Άρα, αν τον μήνα μπορείς να παίρνεις από υπολογιστές που κάθονται 6 με 7 και 8 χιλιάδες ευρώ, δεν είναι πολλά λεφτά, αλλά είναι πράγματα τα οποία ούτε καν έχει φανταστεί κανείς εδώ ότι μπορεί να αποφέρουν κέρδος. Φανταστείτε ότι αν οι υπολογιστές λειτουργούν μόνο μέσα εδώ στον Δήμο, καθημερινά, με την ταχύτητα την οποία πρέπει, μπορεί να θερμαίνουν τον χειμώνα τον Δήμο εδώ, χωρίς καν να χρειάζεται να ανάβει το φυσικό αέριο. Με απλή παροχή των υπολογιστών και της θερμότητας παράγουν και ταυτόχρονα να επιφέρουν κέρδος. Αυτό που λέμε εμείς οι πειρατές, και θα τελειώσω. Να μας δώσετε πρακτικές λύσεις για την αυτό ψυχολο... που λέμε οι πειρατές, και με αυτό τελείωσε, είναι η τελευταία μου πρόταση. Λέμε ότι δεν υποσχόμαστε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Σας είπα τρία πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν από την επόμενη μέρα, αρκεί να έχετε διάθεση να τα κάνετε από την επόμενη μέρα, και θα αποφέρουν κέρδος στο Δήμο χωρίς κόστος. Περιμένουμε λοιπόν πρακτικές λύσεις και από εσάς και από όλους τους υποψηφίους και για τα άλλα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά στην ενότητα των οικονομικών του Δήμου, της καθαριότητας, του κυκλοφοριακού και πολλά άλλα, αμέσως μετά από ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις, για να πάρουμε μια ανάσα.